Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στο Επιτροχόν, την εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ που κάθε Κυριακή στις 6 και σε επανάληψη κάθε Πέμπτη στις 9 ενημερώνει και ψυχαγωγεί όλους τους φίλους της μηχανοκίνησης. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε στον παλμό ενός πραγματικά συγκλονιστικού αγώνα, μιας πραγματικής περιπέτειας, γιατί μόνον έτσι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το φετινό Ράλι Πορτογαλίας. Τι τραβάμε για σας. Πάντα όμως επιτροχών και επίκαιροι. Από τις 8 έως τις 11 Μαρτίου το επιτροχών ταξίδεψε στην Πορτογαλία για να σας μεταφέρει από πρώτο χέρι τον τρίτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, που μετά το χιονισμένο Μόντε Κάρλο και την παγωμένη Σουηδία όλοι το περίμεναν σαν τον πρώτο αγώνα επί κανονικού εδάφους. Χαχαχα! Κούνια που τους κούναγε! Αφού η Πορτογαλία έζησε τον βροχερότερο χειμώνα των τελευταίων 200 ετών και σαν κερασάκι στην τούρτα ήρθε να προστεθεί στις μέρες του αγώνα και μια πραγματική θεομηνία που πλημμύρισε τα βόρεια της χώρας ρίχνοντας μέχρι και γέφυρες με θλιβερό απολογισμό 70 νεκρούς. Σε αυτό λοιπόν το θλιβερό κλίμα και τις απίστευτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στους χωματόδρομους ξεκίνησε το 34ο Ράλι Πορτογαλίας. Στην Πορτογαλία οι άνθρωποι δεν είναι και ιδιαίτερα φιλόξενοι και είναι αδύνατο να συνονοηθείς, διότι εκτός ότι δεν γνωρίζουν καμία ξένη γλώσσα δεν δείχνουν και την παραμικρή διάθεση εξυπηρέτησης. Όλες οι επιγραφές είναι στην πορτογαλική και αν δεν το γνωρίζεις, πληρώνεις τα διόδια όχι 200, αλλά 7.200 εσκούδος ή 12.000 δραχμές. Ομπριγκάντο, ευχαριστούμε. Στην Πορτογαλία, η κινητοποίηση της μέρες του ραλί είναι καθολική. Έτσι, μέχρι η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος, όχι του Χριστόδουλου, η άλλη του Πάπα, και αυτή επιστρατεύτηκε και παραχώρησε αυτό το υπέροχο κτίριο για να γίνει το press room και το κέντρο του ενημέρωσης του αγώνα. Εδώ τα πηγαδάκια ήταν πολλά και τα προγνωστικά επίσης. Ο πλέον έμπειρος και έγκυρος δημοσιογράφος του χώρου, ο γνωστός Μάρτιν Χόλμς, υπό την πίεσή μας, διακινδύνευσε πρόβλεψη. You can't say it till nobody knows. I mean, the driver who seems to have the best form at the moment, Carlos Sainz. He's had good two strong positions in the first two rallies, but it's very open. Nobody knows. Πέμπτη βράδυ και υποκαταρακτώδη βροχή και τις ιαχές 40.000 Πορτογάλων θεατών ξεκινάει σούπερ ειδική. Το έδαφος είναι σε τέτοια κατάσταση που λόγω της λάσπης λιγότεροι από τους μισούς αγωνιζόμενους ολοκληρώνουν την προσπάθεια. Την υπερειδική κερδίζει ο Μάκινεν, που λίγες ώρες πριν γιόρταζε την 100η του συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Μιστερ Μάξιμ Ματάκ να τα διακοσαρίσει. Παρασκευή λοιπόν 9 Μαρτίου και υποκαταρακτώδη βροχή αρχίζει όπως απεδείχθη ένας από τους πλέον δύσκολους αγώνες των τελευταίων ετών. Μέσα σε ένα πραγματικά λασπωμένο τοπίο, ο Τόμι Μάκινεν ανοίγει τον δρόμο. Αυτό που είναι handicap σε κάθε αγώνα, εδώ είναι avantage, μιας και μετά τον τρίτο, οι δρόμοι σκάβονται τόσο που οι άλλοι σχεδόν ακολουθούν μέσα σε αυλακές. Ο Χάρι Ροβάμπερα τίθεται επικεφαλής, ακολουθούμενος από τους Μάκινεν, Σάιν και Γκρόγκολ. Οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες. Παρ' όλα αυτά, στο περίφημο πίδημα στη Φάφε είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες χιλιάδες τρελαμένοι Πορτογάλοι δημιουργώντας ατμόσφαιρα γηπέδου. Και τι γηπέδου, ας πούμε τούμπα. Στην τέταρτη δική διαδρομή, ο Μίστερ Μάξιμου Ματάκ κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Επιτίθεται και τίθεται επικεφαλής του αγώνα. 2 δευτερόλεπτα μπροστά από τον νικητή της Σουηδίας, Χάρι Ροβάμπερα. Και θεωρήσαμε σκόπιμο να ρωτήσουμε αν αισθάνεται έντονα την πίεση, μιας και είναι ο νικητής προηγούμενου αγώνα. Τώρα που έχω κερδίσει αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, δεν έχω καμία πίεση.
The ground. Very muddy, like quite dirty. Yes. And then it stops. But here it's going all the way from inside, right? Yes, I'm not coming out. Εκτός από πίεση όμως, δεν είχε και νερό στο ψυγείο. Ευτυχώς, μόνο το νερό δεν έλειπε φέτος στην Πορτογαλία. Η τρομερή κακοκαιρία συνεχίζεται και η κατάσταση των δρόμων φτάνει σε σημείο που αναγκάζει τους οργανωτές να ακυρώσουν δύο από τις ειδικές της ημέρας, προς φοβερή απογοήτευση των θεατών που με αντίσκηνα από βραδείς, ναι, με αυτόν τον καιρό, περίμεναν να δουν τα περάσματα των θεών. Η κατάσταση όμως ήταν τέτοια που ο συνοδηγός του Μάκινεν, ο Ρίστο Μανισεμάκη, μας είπε «Τέτοιες συνθήκες δεν έχω ξαναζήσει. Ποτέ». Το τέλος της πρώτης μέρας βρίσκει επικεφαλής τον Μάκινεν, ακολουθούμενο από το Σάιν, οδηγώντας με μυαλό και παρόλο κάποιες λάθος επιλογές ελαστικών, κυνηγά τη νίκη. Τρίτος ο περσινός πρωταθλητής Μάρκους Γκρόγκολ, που μας λέει για το πόσο πραγματικά επικίνδυνο θεωρεί τον αγώνα. No? Okay. It's okay? So, good luck. And hope to see you in a couple of days. Okay? And the 5th of February, yes. I'll send you a telegram. Okay. Marcus. Η λάσπη έφαγε πολλούς, γιατί όπως φαντάζεστε, τα αυτοκίνητα και τα μοτέρ καταπονούνται ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες. Έμειναν λοιπόν οι Λόιξ, Σβάρτς και ο συνήθις ύποπτος Κόλιν Μακρέι, που όπως μας έλεγε ο συνοδηγός του, ο πολύς Νίκη Γκρίστ, τέτοιες συνθήκες όχι μόνο αυτή, αλλά ούτε και ο πατήρ Τζίμι Μακρέι έχει συναντήσει, περιλαμβανομένου και του Σαφάρι. Έξω όμως από ανάρτηση και ο νεαρός νορβηγός του Σουμπαρού, Πίτερ Σόλμπερ. Απογοήτευση για αυτόν και τη Σουηδή συνοδό του, που όπως μας είπαν θα τους δούμε στο Ακρόπολη. Δεύτερη μέρα, λάσπης, βροχής, ομίχλης και η κατάσταση στην κορυφή αλλάζει ύστερα από την εγκατάλειψη του Ροβάμπερα. Τον αγώνα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν και κάλυπταν δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Αλλά και μέσα στη λασπούρα των ειδικών διαδρομών διακρίναμε μέχρι και ανθρώπους των τεχνών. Πρώτη λοιπόν τη δεύτερη νύχτα φτάνουν οι Μάκινεν Μανισενμάκη. Ακολουθούν σε απόσταση βολής η Σάινθ Μόγια, ενώ στην τρίτη θέση ο Γκρόνχολμ δείχνει να έχει χάσει την επαφή με την κορυφή. Στην τέταρτη θέση ο περσινός νικητής του αγώνα. Πολύ σκεπτικό από το περσινό νικητή του αγώνα, η Ρίτσα Κόλ. Άλλο σκεπτικό θα είναι μετά από το λέγοντα του Μέγκα. Λόγω της υπερβολικής βροχής που έφερε τρομερή λάσπη και φανταστική γλίστρα, άνθρωποι, οδηγοί, μηχανές αλλά και θεατές τα είδανε όλα. Τρίτη μέρα, τρεις ειδικές και δύο διεκδικητές στο νήμα. Ένα πραγματικό φινάλε αντάξιο της αξίας των ομάδων και των οδηγών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι. Ένα grand finale που η μάχη των ελαστικών έπαιξε κυρίαρχο ρόλο, αφού αυτά σε μεγάλο βαθμό κατάφεραν.
καθόρισαν τον νικητή. Η πρώτη λοιπόν ειδική ακυρώνεται και στη δεύτερη η σωστή επιλογή στα λάστιχα και η αριστοτεχνική του οδήγηση φέρνει τον ματαντόρ Κάρολο Σάινθ μπροστά. 3/10 του δευτερολέπτου από το Μάκινεν και ενώ υπολείπεται μία μόλις ειδική διαδρομή. Κύριοι της Φόρμουλα 1, μιλήσατε για συναγωνισμό. Μετά από 1600 χιλιόμετρα απίστευτης λάσπης, βροχής και ομίγλης, δύο πληρώματα παίζουν τον αγώνα με διαφορά μόλις 3/10 του δευτερολέπτου. Εκεί ο Μίστερ Μάξιμου Ματάκ δικαίωσε το όνομά του, ευνοημένος και από τη σωστή επιλογή ελαστικών, κερδίζει την ειδική και τον 22ο αγώνα της καριέρας του, προς μεγάλη χαρά των συμπαθεστάτων οπαδών του, όν κάτι γνωστές του Μάκιν. Άξιος δεύτερος, αφού το πάλεψε κυριολεκτικά μέχρι σε σχάτων, ο πολύπειρος ματαντόρ Κάρολος Σάινθ, που στους τρεις πρώτους αγώνες βρίσκεται πάντα στο πόντιουμ και έτσι δεν χάνει το κέφι του. Όλα. Τρίτος, ο περσινός πρωταθλητής Μάρκους Γκρόνχολμ, ενώ στην τέταρτη θέση ο Ρίτσαρντ Μπέρνς, που φέτος δείχνει φανερά αγχωμένος. Την εξάδα έκλεισαν ο Φρανσουά Ντελεκούρ και το Χιουντάι του Άλιστερ Μακρέι υπό τις ιαχές τυπικών Πορτογάλων θεατών. Επόμενος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Ισπανία, το ασφάλτινο Καταλούνια, από τις 22 έως τις 25 Μαρτίου.